Ο σκοπός της συνάντησης είναι πολύ συγκεκριμένος, να κάνουμε μία εξέταση του τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και των συστάσεων που έχουν γίνει ως προς την εφαρμογή των μέτρων σχετικά με τον COVID. Είμαστε μαζί όλοι οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών σωμάτων. Έχω μία εικόνα από τους ελέγχους οι οποίοι έχουν γίνει και από την Ελληνική Αστυνομία και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από το Υφυπουργείο Εμπορίου, από το ΣΥΚΕΑΠ. Δεν έχω απλά στοιχεία ακόμα από το λιμενικό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτή τη στιγμή κρίνω ότι το πλαίσιο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε και με βάση τις υποδείξεις των ειδικών είναι πλαίσιο επαρκές. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα εφαρμογής. Άρα θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι για να μπορέσουμε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πιθανό δεύτερο κύμα, ότι αυτά τα οποία έχουμε καθορίσει ως απαραίτητες ελάχιστες προϋποθέσεις για να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία τηρούνται. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με την τήρηση όλων των κανόνων και του πλαίσιου υγιεινής από τους εργαζόμενους, ειδικά στον κλάδο τουρισμού και εστίασης. Υποχρεωτική χρήση μάσκας και όλα τα σχετικά τα οποία έχουν προβλεφθεί από τις κανονιστικές πράξεις. Και το δεύτερο προφανώς, η αποφυγή των συναθρήσεων και του συγχρονισμού, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Έχουμε ούκο λίγα τέτοια προηγούμενα, νομίζω αυτό φάνηκε και από τους ελέγχους, μπαρ, κλειστά κέντρα διασκέδασης, όπου είχαμε περισσότερο κόσμο από τον επιτρεπόμενο. Εκεί βλέπω εγώ ότι είναι τα μεγάλα προβλήματα και θα πρέπει να είμαστε αυστηροί στους ελέγχους μας, θα πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα και δεν είμαι τεθειμένος από αυτή την πολιτική να κάνω αυτή τη στιγμή εκτόσεις. Επομένως, θέλω να ακούσω σύντομα από όλους πώς σκέφτεστε να αναδιατάξετε τις δυνάμεις σας εν ώψη των επόμενων ημερών και των επόμενων εβδομάδων. Αναγνωρίζω απόλυτα ότι προφανώς δεν είναι το αποκλειστικό αντικείμενό σας, πλην όμως αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα να είμαστε σίγουροι ότι στέλνουμε σε όλους ένα μήνυμα ότι έλεγχοι γίνονται και όπου χρειάζεται επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που ορίζει η νομοθεσία και οι σχετικές κανονιστικές πράξεις. Σταματώ εδώ να... και βέβαια, συγγνώμη. Αυτό είναι ένα ζήτημα και γι' αυτό κάλεσα και τον Υπουργό Εσωτερικών, το οποίο αφορά και τους Δήμους. Δεν μπορεί οι περιφέρειες και Δήμοι να είναι έξω από αυτήν την υπόθεση. Δεν αφορά μόνο τον κεντρικό μηχανισμό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό να μεταφερθεί και στις περιφέρειες και στους Δήμους. Τους χρειαζόμαστε, όπως ήταν μέχρι σήμερα, συνεργάτες σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια την οποία κάνουμε. Οπότε, να ξεκινήσω εκ δεξιών πρώτα με τον Υπουργό, να δούμε λίγο τα ζητήματα που αφορούν την ελληνική αστυνομία.